Νέο έκτακτο βελτίο επικίνδυνων φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, τις επόμενες ώρες έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. 24 ώρες θα είναι η διάρκεια της επερχόμενης κακοκαιρίας, σημαντικής κακοκαιρίας για την εποχή, σημαντικής κακοκαιρίας για τη χώρα, από το μεσημέρι της Τρίτης μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης. Οι ακραίες και ευνίδιες μεταβολές των καιρικών συνθήκων είναι ένα από τα στοιχεία που φαίνεται πως θα κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα. Και αργά το βράδυ της Τρίτης θα έχουν επηρεαστεί σχεδόν τα περισσότερα τμήματα της χώρας, και όταν λέω της χώρας, κυρίως της υπηρετικής Ελλάδος, στο Ιόνιο, σε ό,τι αφορά στα νησιωτικά τμήματα. Ο Αντίνος πάντως θα είναι μια κακοκαιρία εξπρές και σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, το καλοκαίρι θα επανέλθει στους κανονικούς του ρυθμούς από την Πέμπτη. Τότε σιγά σιγά από την Πέμπτη και έπειτα θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να εναρμονιζόμαστε με την εποχή. Μέχρι εκεί όμως, διότι ο καιρός είναι χαοτικό φαινόμενο, μετά τις 6 με 8 μέρες είναι μέσω μακροπρόθεσμη πρόγνωση που δεν μπορεί κανένας να τη δώσει.